Κορώνα γράμματα παίζουν τη ζωή τους Έλληνες ψαράδες στον Εύρο, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με διακινητές, Τούρκους στρατιωτικούς και μετανάστες. Η μαρτυρία ψαρά στην κάμερα του Σταρ και το Λάμπρο Δεμερτζή αποτυπώνει τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Είναι κρύο πράγμα να σημαδεύουν τέσσερα όπλα. Μη σου τύχει. Είναι κρύο πράγμα. Ο Τούρκος δεν έχει μπέσα. Όπως ο Σκατζόχυρος δεν γίνεται μαξιλάρι, έτσι και ο Τούρκος δεν γίνεται φίλος. Ο Θανάσης Καμιλάρης είναι ψαράς στο Δέλτα του Εύρου. Τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι ακρίτες της περιοχής έρχονται αντιμέτωποι με Τούρκους στρατιωτικούς, διακινητές αλλά και μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το πέρασμα των μεταναστών από αυτά τα στενά κανάλια του Εύρου. Αντίθετα, έχουν αυξηθεί οι ροές των Τούρκων που μέσω του 112 έρχεται και τους παραλαμβάνει η ελληνική αστυνομία. Κάθε μέρα περνάνε 10, 15, 17 άτομα ανάλογα, μορφωμένοι άνθρωποι. Εδώ ουσιαστικά είναι μία από τις πιο στενοπούς διόδους του ποταμού Εύρου, που μπορείτε να καταλάβετε και εσείς ότι ουσιαστικά αυτό που χωρίζει από τη μία πλευρά την ξηρά στην άλλη είναι ένα μικρό πέρασμα που ίσα ίσα χωράει να περάσει η βάρκα μας. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο ποτάμι γιατί έχουμε προβλήματα με τους Τούρκους, με τους φαντάρους, έτσι, όχι με τον απλό πολίτη και με τον Ζαρά και με τον Βοσκό που φανταμώνουμε. Με τους φαντάρους τους Τούρκους έχουμε θέματα, μας σηκώνουν όπλα, μας κυνηγάνε, μας φωνάζουν. Οπότε οι μόνοι που πλέον μπαίνουν μέσα στο ποτάμι είναι οι αστυνομικοί. Ανθρώπους πάρα πολλούς έχουν βγάλει. Και πνιγμένους έχουμε δει και μισοπεθαμένους έχουμε δει και πάρα πολλούς.